Καλησπέρα σε όλους και όλες. Εκ μέρους Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του ΚΚΕ, σας ευχαριστούμε που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ, στη συνέντευξη τύπου που διοργανώνουμε για την παρουσίαση του πορίσματος των εκπροσώπων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ στη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης. Πολλά γράφτηκαν και ακούστηκαν όλη αυτή την περίοδο που λειτουργεί η Επιτροπή και βέβαια τις τελευταίες μέρες που δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα πορίσματα των κομμάτων. Καλούμε το λαό της περιοχής μας να δει την ουσία, να προσπεράσει την προσπάθεια που γίνεται από τα υπόλοιπα κόμματα, ώστε να του καλλιεργήσουν την άποψη ότι τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι τάχα μια ιδιαίτερη στρέβλωση στο μοντέλο ανάπτυξης, ότι φταίει δίθεν αποκλειστικά που δεν έδειξαν προσοχή οι κυβερνήσεις για την ακριτική αυτή περιοχή, ότι η κατάσταση αυτή μπορεί άρδιν να αλλάξει με στοχευμένες και έξυπνες εντός εισαγωγικών παρεμβάσεις από πλευράς του κράτους, από τη στράτευση όλων σε ένα κοινό στόχο. Εμείς ξεκαθαρίζουμε από την αρχή, κόντρα στην υποτιθέμενη και ψευδεπίγραφη ενότητα, ότι υπάρχουν ασυμφιλίωτα, διαφορετικά, ταξικά συμφέροντα μεταξύ του λαού και των εκμεταλλευτών του. Αντικειμενικά, ένας βασικός στόχος των υπόλοιπων κομμάτων είναι να καλλιεργήσουν την αναμονή στο λαό, ότι και με τα πορίσματα της Επιτροπής κάτι μπορεί να γίνει. Ο καθένας βέβαια και με το βλέμμα στις πιθανές κάλπες του επόμενου χρόνου, που αποτελεί κύρια αιτία, κατά τη γνώμη μας, που κατέθεσαν ξεχωριστά πορίσματα, μιας και στην ουσία το μεγαλύτερο μέρος των πορισμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΜέΡΑ25 που κατέθεσαν, είναι αν θέλετε copy-paste. Και αυτό έχει εξήγηση. Είναι η κοινή του στρατηγική. Είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες όλοι τους ορκίζονται. Είναι τα συμφέροντα που εκπροσωπούν, που δεν είναι άλλα από το τι συμφέρει τους επιχειρηματικούς ομίλους της ενέργειας που επενδύουν στα αεολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, στο LNG, στις μονάδες παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο, τους φαρμακοβιομήχανους, τους κατασκευαστικούς ομίλους που θα αναλάβουν τη σιδηροδρομική εγγρατεία, τις νέες οδικές αρτηρίες κτλ. Αν δείτε τα πορίσματα των άλλων τριών κομμάτων εκτός ΚΚΕ, θα δείτε ότι αυτό που κυριαρχεί είναι η εξειδίκευση της γενικής στρατηγικής για πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακή μετάβαση και για στροφή στην εξωστρέφεια. Κυριαρχεί η ταύτισή τους στο στόχο της αστικής τάξης να μετατρέψει την περιοχή μας σε γεωπολιτικό μετεσέ των αμερικανονατοϊκών συμφερόντων, όπως υπογραμμίζει συχνά πυκνά και ο πρέσβης των ΗΠΑ Πάιερ. Μια απέραντη νατοϊκή βάση από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το στρατόπεδο Γιαννούλη, ως το πετροχώρι της Ξάνθης. Ταυτόχρονα, με ορισμένες ανεπαρκείς κατά τη γνώμη μας προσαρμογές στην πολιτική για τη μειονότητα, προσπαθούν και έχουν στόχο, όπως γράφουν στα κείμενά τους, τη μείωση του ριζοσπαστισμού. Μια έννοια χυλό κατά τη γνώμη μας που τα χωράει όλα ανάλογα με τη συγκυρία ή μιλούν για τη λεγόμενη κοινωνική ειρήνη. Όμως, η ζωή έχει δείξει ότι η πράσινη και ψηφιακή εκδοχή του καπιταλισμού δεν συνιστά προοδευτική στροφή για τους λαούς. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις εγγενείς αντιφάσεις του καπιταλιστικού συστήματος που διωγγώνονται. Η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να είναι ούτε αυτή το φάρμακο, γιατί μετατρέπεται σε φαρμάκι λόγω της μεγαλύτερης εξάρτησης της ελληνικής οικονομίας από τις διεθνείς διακυμάνσεις και κρίσεις, αυξάνει παράλληλα και για τον ελληνικό λαό το κόστος κτήσης αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών. Αποσιωπάται επίσης ότι αυτό το κρατικό κυβερνητικό ενδιαφέρον, όπως φαίνεται με τη διακομματική, ενεργοποιείται τώρα, αφού εκδηλώθηκε πρώτα το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την περιοχή ως χώρο βάση στο ανταγωνισμό τους με τη Ρωσία και όχι μόνο. Εμείς καλούμε το λαό της περιοχής να μην χάσει άλλο πολύτιμο χρόνο,
να μην περιμένει λύσεις από τα πάνω, από ένα κράτος που κάθε μέρα δείχνει τον αντιλαϊκό του χαρακτήρα. Τέτοια πρόσφατα παραδείγματα είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που πραγματικά έχει καταρρεύσει στην περιοχή. Οι συγχωνεύσεις σχολείων και τα τεράστια προβλήματα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση που φτάνουν στο σημείο να λείπουν ακόμα και καθηγητές, ούτε αίθουσες να μην υπάρχουν. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση από τη διαχείριση των απορριμμάτων, από την καταστροφή ακόμα και περιοχών Natura, όπως θέλουν να κάνουν για παράδειγμα στο Λιβαδίτη, στην Ξάνθη και αλλού όμως, από τα αρπακτικά τους περιβόητους πράσινους επενδυτές. Τα τραγικά αποτελέσματα από την έλλειψη αντιπλημμυρικών, αντιπυρικών έργων και ο κατάλογος δυστυχώς δεν έχει τέλος. Οι αγώνες που αναπτύσσονται αυτό το διάστημα από δεκάδες εργατικά σωματεία, φορείς του λαϊκού κινήματος για το κλείσιμο των περιφερειακών, ενάντια στο κλείσιμο των περιφερειακών ιατρίων, συνολικά για τη στελέχωση του δημόσιου συστήματος υγείας, για όλα τα παραπάνω επίγοντα προβλήματα, κατά τη γνώμη μας είναι ελπιδοφόροι, πρέπει να ενισχυθούν. Καλούμε το λαό της περιοχής να συμπορευτεί με το ΚΚΕ και να διεκδικήσει, να ανοίξει με την πάλη του το δρόμο για την ανάπτυξη που θα έχει στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες του και όχι την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, δηλαδή για την εργατική εξουσία, το σοσιαλισμό. Γιατί αν θέλετε, αυτή είναι και η ουσία. Όσα επίθετα και αν βάλουν προπαγανδιστικά τα αστικά κόμματα μπροστά από τη λέξη ανάπτυξη, παραδείγματος χάρη δίκαιη, βιώσιμη κ.ο.κ., όσα αυτή θα έχει όμως το βασικό χαρακτηριστικό ότι είναι καπιταλιστική, δεν θα μπορέσει να είναι υπέρ, ποτέ να είναι υπέρ των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί ακριβώς ο καπιταλισμός έχει τους δικούς του σιδερένιους γραπτούς και άγραφους νόμους που καμιά κυβέρνηση στο πλαίσιο του δεν μπορεί να τους ανατρέψει με διατάγματα και αποφάσεις. Και αυτοί ορίζουν ότι σκοπός της παραγωγής δεν είναι η κάλυψη των διευρυμένων κοινωνικών αναγκών, αλλά το κέρδος. Και για το κέρδος απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πιέζονται περισσότερο τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Το σύστημα αυτό είναι που γεννάει κρίσεις, πολέμους, εκμετάλλευση, προσφυγιά, καταστροφή του περιβάλλοντος κ.ο.κ. Το ΚΚΕ, με την κατάθεση του δικού του πορίσματος στη Διακομματική Επιτροπή για τη Θράκη, συμβάλλει και με αυτόν τον τρόπο στην ανάδειξη του διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης που προτείνει στην εργατική τάξη και το λαό της περιοχής και συνολικά της χώρας. Ας δώσουμε όμως τώρα το λόγο στους βουλευτές του ΚΚΕ και μέλη της Διακομματικής Επιτροπής για να παρουσιάσουν τα βασικά σημεία του πορίσματος που κατέθεσε το κόμμα και στη συνέχεια, αν υπάρχουν ερωτήσεις, να γίνουν. Σας ευχαριστώ.